Την επόμενη Τρίτη σας καλούμε για να εγκαινιάσουμε μαζί την πρώτη από τις δύο δομές που λέγονται κοινωνικά ιατρία και το οποίο είναι έτοιμο να λειτουργήσει στην Άνω Πόλη. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο, το αμέσως τη Δευτέρα, σας ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τα στελέχη της κοινωνικής πολιτικής, γιατί στο σύντομο χρονικό διάστημα αυτό έχουν ετοιμάσει δύο ακόμα δομές, η οποία είναι στη διάθεση του κοινού. Έχουμε ετοιμάσει και ήδη έχουμε λάβει μία χορηγία από ιδιωτική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει να εξοπλίσει το νέο κέντρο ημερήσιας φροντίδας για ηλικιωμένους. Είναι η τρίτη δομή την οποία έχουμε ετοιμάσει για τους πολίτες και συγχρόνως να ανανεώσει τον εξοπλισμό για την υφιστάμενη λειτουργούσα δομή. Και τέλος, πριν από 5 μέρες και δίνω συγχαρητήρια στην Πέμπτη Κοινότητα με ενέργειες της οποίας υπήρξε μία χορηγία για το ασανσέρ το οποίο βοηθάει και κάνει προσβάσιμη το χώρο της Πέμπτης Κοινότητας, το ιστορικό κτίριο της Βίλας Μορντόχ. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε τεχνικά έργα, παύλα εκκρεμότητες. Αυτή τη στιγμή με την υπηρεσία εκτελείται μία εκτεταμένη παρέμβαση σε ό,τι αφορά οικόπεδα του Δήμου, τα οποία μετατρέπουμε σε χώρους στάθμευσης και για τα οποία την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε και θα παρουσιάσουμε όλη μας την πρόταση που αφορά την αντιμετώπιση των χώρων στάθμευσης στις γειτονιές. Αυτή τη στιγμή γίνονται έργα στη Σαφού Βοτηρά, ένα μεγάλο πρόβλημα που ήταν εστία μόλυσης και σε περίπου 7 έως 8 χώρους στις κοινότητες όπου τα προβλήματα με τους εγκαταλειμμένους χώρους ήταν ιδιαίτερα σοβαρά. Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα για νερό, δωρεάν νερό στους κατοίκους και στους δρόμους με την τοποθέτηση της 10ης βρύσης εδώ στο Δημαρχείο στην είσοδο απ' έξω και ξεκινούμε τώρα το πρόγραμμα για άλλες 10 βρύσες οι οποίες θα είναι σε όλοι στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, πάντοτε σε συνεργασία και χορηγία με την ΙΑΘ, την οποία και ευχαριστώ. Νομίζω πως αντιληφθήκαμε ότι στα πλαίσια μιας προηγούμενης εργολαβίας έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτοστρώσεις με την Βενιζέλου και να ενημερώσω ότι την Πέμπτη συζητείται στο Συμβούλιο Νοτέρων, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νοτέρων Μνημείων η μελέτη για την Αριστοτέλους, για την οποία θυμίζω ότι η Περιφέρεια έχει εγκρίνει το ποσό των 20 εκατομμυρίων, ώστε αφού εγκριθεί να δούμε στις αρχές του χρόνου τις διαδικασίες για να προχωρήσουμε στην δημοπράτησή της. Επίσης, ανατέθηκε ήδη η προμελέτη και αρχίζουν να εργάζονται οι μελετητές για το θέμα που έχει να κάνει με το ΔΕΚ, με ελπίδα του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε στη δημοπράτηση του ΔΕΚ, γιατί έχουμε μία χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ύψους 17 εκατομμυρίων γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατοίκους που είναι γύρω από τον Αμπελώνα του Δήμου, διότι έχουν παραλάβει τις παρεμβάσεις τελευταίες που κάναμε με το κιόσκι, με τα απαγκάκια και οι αμπελώνες μαζί με τα οποροφόρα δέντρα που υπάρχουν έχουν μετατραπεί σε μία όαση που πραγματικά το απολαμβάνουν και οι κάτοικοι. Πρόσεξα με τι χαρά το υποδέχτηκαν και τους ευχαριστώ γιατί το φροντίζουν κιόλας μαζί με τα σχολεία που επισκέπτονται. Τέλος, υπήρξε μία συνεργασία μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Μενδώνη και του Περιφερειάρχη και ήδη έχουν εγκριθεί 2 εκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν στο τομεακό του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου στις αρχές του επόμενου έτους να δημοπρατηθούν ο φωτισμός των 10 μνημείων UNESCO που είναι μια πολύ σημαντική
κίνηση για την οποία θεωρώ ότι από το Υπουργείο θα πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα για να είμαστε έτοιμοι. Σχολική στέγη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το γνωστό μας πρόβλημα. Για τη σχολική στέγη θα ξεκινήσουμε κάτι ευχάριστο. Θέλω να ευχαριστήσω, γιατί αρχίσαμε να το έχουμε και αυτό, τις ευχαριστίες που κατέθεσαν οι γονείς του 89 για την επίλυση του θέματος, του 89 Δημοτικού Σχολείου, καθώς επίσης και τους γονείς για το γνωστό πρόβλημα που υπήρξε με την γνωστή την παραμονή της έναρξης, κατάργηση κάποιων μαθημάτων και αιθουσών. Υπήρξε άμεση παρέμβαση τόσο δικιά μου όσο και του κυρίου Βούγια μαζί με τις κινητοποιήσεις των γονέων και σταμάτησε αυτή η ιστορία. Και με την ευκαιρία θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω κάτι. Και του κυρίου, σας ζητώ συγγνώμη, ναι. Γιατί όταν ήσασταν έχετε δίκιο και πήρε η πρόεδρος του Συλλόγου, έκανε αναφορά. Μάλλον καλά κάνω και προλαβαίνω, γιατί θα με προλάβαινε ο κύριος Κωνσταντινίδης και άντε να πεις μετά. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα λεγόμενα λιώμενα σχολεία. Νομίζω το επόμενο δεκαήμερο θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε με λεπτομέρεια τη χρηματοδότηση, τον τρόπο με τον οποίο θα αντικατασταθούν και ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα. Τέλος, στα πλαίσια της συμβουλής που μου έδωσε η αντιπολίτευση, άρχισα τις κινήσεις εξωστρέφειας. Υπήρξε μια επίσκεψη με τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, με τον οποίο υπήρξε μια, θα έλεγα, δίωρη ιδιαίτερα ζεστή και θερμή συζήτηση. Συζητήσαμε για πάρα πολλά θέματα. Το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας εδώ στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του, η οποία σχετίζεται με συνεργασία στο επίπεδο του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Ήδη δύο ομάδες εργασίας εδώ και εκεί εργάζονται για αυτό το περιεχόμενο. Ήταν πολύ ουσιαστική, θα έλεγα, αυτή η συνάντηση. Θα καταθέσω, γιατί νομίζω πως έτσι πρέπει να γίνει, τελειώνοντας για τα πρακτικά, το περιεχόμενο των συζητήσεων, των αποφάσεων στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου. Και η επόμενη συνάντηση είναι στο επόμενο διάστημα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, με τον Δήμαρχο Σόφιας, και συνεχίζουμε σε ένα πρόγραμμα που έχουμε κάνει για το επόμενο επτάμηνο με συγκεκριμένο περιεχόμενο συνεργασίας. Άφησα κάποιες διευκρινήσεις, γιατί τις πήρα ως δεδομένο και θα ήθελα να πω τα εξής. Ζήτησα από την TV100 να μου ανακοινώσει εάν έχει βγει ή δεν έχει βγει και γιατί δεν έχουν να με ενημερώσει αν έχουν βγει κάποιοι από τους αρχηγούς, γιατί εγώ δεν έχω βγει στην TV100 σε καμία εκπομπή για να μιλήσω συνειδητά. Κύριε Πέγκα, επειδή με διακόψατε, θα σας πω το εξής. Στα ρεπορτάζ γίνονται όταν υπάρχουν δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου. Σας καλώ λοιπόν από εδώ και πέρα να συμμετέχετε και να παρακολουθείτε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, και αν το δημοτικό μέσο δεν σας πάρει τότε δήλωση, εσείς θέλετε να βγαίνετε ενώ είστε απόν. Δεν γίνεται αυτό. Να έρχεστε στις εκδηλώσεις και αφού είναι τα ρεπορτάζ θα μπορείτε να τοποθετήσετε. Προς το παρόν, επειδή κάνατε την αναφορά, έχω να σας πω ότι είστε ο μόνος επικεφαλής παράταξης που έχει βγει σε εκπομπή λόγου της TV100. Κατά έγγραφο το οποίο έχω ζητήσει, γιατί στεναχωρέθηκα όταν μου είπατε ότι είστε αποκλεισμένος. Δεν θέλουμε σε καμία τέτοια περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μια που αναφέρομαι σε αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. Υπήρξε μια χορηγία, γιατί είδα ότι έγινε μια αναφορά, από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Παιγνίων.
Η ανεξάρτητη αρχή Παιγνίων λοιπόν έκανε μια χορηγία αρκετά σημαντική σε έναν φορέα που ήταν κοιμόμενος τα τελευταία χρόνια, το ΟΚΕΙΘΕΣ, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει καινοτόμες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το θέμα των τυχερών παιγνίων των ηλεκτρονικών. Άκουσα κάποια σχόλια, θα μπορούσα να θέσω υπόψη σας αυτήν την χορηγία και την προγραμματική σύμβαση που έγινε και υπεγράφει από το ΟΚΕΙΘΕΣ, τους οποίους και συγχαίρω, όπως είναι οι προηγούμενοι εργαζόμενοι, μαζί με τον πρόεδρο, τον καθηγητή Μπακούρα, ο οποίος με το που ανέλαβε έκανε αυτή την κίνηση προκειμένου να αρχίσει να ξαναλειτουργεί αυτή η σημαντική για μας δομή. Μία άλλη κριτική, και τελειώνω με αυτό, γιατί είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό, αφορούσε το θέμα των απορριμμάτων. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Δημαρέλο, κατά την τοποθέτησή του, να μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε τα πεπραγμένα της αποκομιδής, το τι βελτιώσεις σε ποσοστά, σε πραγματικούς αριθμούς και για ποιο λόγο η εικόνα των απορριμμάτων της πόλης, της αποκομιδής τους, έχει αλλάξει άρδιν. Γιατί υπάρχει μία, θα έλεγα, όχι σφαιρική ενημέρωση. Και βέβαια, κύριε Κωνσταντινίδη, να αναφερθώ στο θέμα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θέλω να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία διάθεση, το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ιδιωτικοποίησης. Αυτό το οποίο γίνεται είναι η χρήση μηχανημάτων οι οποίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να πλένονται και να σκουπίζονται οι δρόμοι. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πάρω το πολιτικό κόστος αν χρειάζεται οι ιδιώτες να τον πάρουμε προκειμένου η πόλη να είναι καθαρή. Αλλά επειδή η πόλη καθαρίζει και πρέπει να δούμε τις τελευταίες παρεμβάσεις μας, κυρίως τα ογκώδη, γι' αυτό το λόγο και ειλικρινά σας λέω, δεν είναι αντιπολιτευτικός λόγος ότι υπάρχει ιδιώτης. Ιδιώτης δεν είναι το μηχάνημα με τον οδηγό που έρχεται για να πλένει και να καθαρίσει την πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Πέγκας έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλες και όλους, από Θεσσαλονίκη για όλους. Θα ξεκινήσω φυσικά με το θέμα των Σταύλων Παπάθη και θα αναφερθώ πρώτα στο προσωπικό βίωμα που τα έχει φέρει έτσι η τύχη, ώστε και εγώ να έχω ένα κοριτσάκι 2 ετών και να γνωρίζω τις αγωνίες, να βιώνω τις αγωνίες των γονέων. Το ότι σήμερα οι γονείς ήρθαν εδώ πέρα, αφήσαν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, για να έρθουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για τους γονείς, για να μπορούν να αφήσουν όλα τα άλλα και να έρθουν εδώ να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα που τους προκαλούμε ως διοίκηση και ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δημοτική Σύμβουλη στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα, με αφορμή αυτό το θέμα, κάθισα την Κυριακή και έκανα μία λίστα με το τι έχω από τη γέννηση της κόρης μου μέχρι σήμερα, τι έχει αναφορά σε ιδιωτικό τομέα και τι έχει σε δημόσιο. Και επειδή έχω τη δυνατότητα μέσα από την εργασία μου να καλύπτω πράγματα ιδιωτικής φύσεως, σημείωσε ότι όλα από την κλινική μέχρι τον παιδικό που πηγαίνει, ξοδεύω χρήματα ιδιωτικά για να μπορεί να έχει μια σωστή ή την καλύτερη που θεωρώ φροντίδα η κόρη μου. Το μόνο αγαθό το οποίο ήταν δημόσιο και το σημείωσα ήταν οι παιδικές χαρές. Είπα, οι παιδικές χαρές είναι δημοτικές, είναι ελεύθερες και δεν πληρώνω για να πάει η κόρη μου 2 ετών να παίξει. Άρα λοιπόν γνωρίζω πολύ καλά και κατανοώ, και δεν θα χρειαζόταν και αυτό το βίωμα, λογική χρειάζεται, για να κατανοήσει κανείς τη σημασία της παιδικής χαράς και του ελεύθερου δημόσιου χώρου.
Εμείς, ο Θεσσαλονίκη για όλους, είμαστε σαφώς υπέρ της εκτέλεσης του έργου, αλλά είμαστε και σαφώς υπέρ της φροντίδας των κατοίκων και της δημόσιας διαβούλευσης μαζί τους, έτσι όπως την ξεκίνησε την παράδοση, ας το πω έτσι, η διοίκηση Μπουτάρη. Και είχα παραβρεθεί και για άλλα ζητήματα τότε, πιο πολιτικά και έντονα την εποχή εκείνη στη γειτονιά, για να συζητήσουμε το θέμα και την εξέλιξη των Σταύλων Παπάφη. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση. Θεωρώ ότι ο εργολάβος και ο ανάδοχος που υπάρχει τώρα θα είναι δεκτικός σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί δεν θα θέλει να έχει και τους κατοίκους απέναντί του, ενδεχομένως να συμμετέχει και στη μεταφορά της παιδικής χαράς, αλλά σίγουρα θα είναι διαθετημένος να βρεθεί μια λύση για τα παιδιά και για τα δέντρα στην περιοχή. Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόζουμε τις μελέτες. Έτσι έκανε προφανώς και η διοίκηση Ζέρβα. Ήταν εντελώς άλλες οι συνθήκες το 2014, το 2016, το 2019. Ζούμε σε μια περίοδο μόνιμων κρίσεων. Αλλάζουν τα δεδομένα κάθε 2-3 χρόνια. Οικονομικές κρίσεις, κοινωνικές κρίσεις, πανδημία, νέες κρίσεις οικονομικές, ενεργειακές, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Το 2015 και το 2016 και το 2014 δεν συζητούσαμε για την κλιματική κρίση. Είχαμε άλλη αγωνία αν θα επιβιώσουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό κινούνταν και κινόντουσαν τότε οι αποφάσεις της διοίκησης ανάλογα με τα τότε πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Και πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία από τις διοικήσεις και μια προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Σήμερα όλες οι μελέτες προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και μπορούμε να συναποφασίσουμε μια παράταση εκτέλεσης έργων με τη σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, είμαι βέβαιος, 2 μηνών, 3 μηνών, 4 μηνών, ώστε να ενταχθούν τέτοια στοιχεία που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση, που σώζουν το πράσινο και που κυρίως φροντίζουν την παιδική χαρά. Και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει μέσα από ένα τέτοιο διάλογο να βρεθεί μια λύση συμμετοχής όλων, όπως είπα, και του ανάδοχου που έχει προκηρυχθεί για αυτό το έργο. Σε αυτή τη διοίκηση υπάρχει ένας διπολισμός. Υπάρχει ένας κατευναστικός πάντα λόγος και μία έτσι μετάδοση αίσθησης ότι σας ακούμε και συμμετέχουμε. Ενώ η πραγματικότητα είναι business as usual, να γίνονται τα πράγματα. Και επίσης, η αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα από αυτό το βήμα, είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Είναι διαφορετική αλήθεια για τον καθένα και η αλήθεια εκφράζεται τελικά μέσα από την πραγματικότητα και από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Και εκεί φαίνεται ποια ήταν η αλήθεια και ποια είναι η αλήθεια. Επίσης δεν υπάρχει δημοκρατικός διάλογος. Πραγματικά το είπε η κυρία Χρυσίδου, στη εμπειρία η δικιά μου και η δικιά της προφανώς και από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι όταν ερχόταν ένα τέτοιο θέμα, γιατί αυτά είναι τα καυτά θέματα της πόλης, όχι ορισμός τριμελής επιτροπής παραλαβής κτλ. Συγκινόταν η συζήτηση. Και ναι, κύριε Πρόεδρε, δινόταν ο χρόνος σε όλους και στην αντιπολίτευση και στους Δημοτικούς Συμβούλους, πολλοί από εκεί που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή, να τοποθετηθούν, να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι γινόταν τουλάχιστον τα 9 χρόνια της διοίκησης Μπουτάρη και από ό,τι καταλαβαίνω από την κυρία Χρυσίδου, έτσι γινόταν και τα 4 χρόνια της διοίκησης Ζέρβα. Αυτό δεν κάνουμε τώρα, κύριε Πέντε, ακριβώς. Δεν το κάνουμε ακριβώς έτσι και δεν το κάναμε και στο παρελθόν για άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια λεκτική ευαισθησία, αλλά υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα και τα θέματα έρχονται αφού σκάσουν. Γιατί ακριβώς δεν υπήρξε συζήτηση και δεν υπήρξε διαβούλευση. Το ίδιο έγινε με τη σχολική στέγη, το ίδιο έγινε με το 89, το ίδιο γίνεται τώρα με την παιδική χαρά και το ίδιο γίνεται για πάρα πολλά ζητήματα. Διάβαζα και αναφέρομαι στον φίλο μου τον Γιώργο τον Δημαρέλο που την προηγούμενη φορά με πολύ χιούμορ είπε ότι τα κείμενα που διαβάζω είναι έτσι πιο αριστερά και με επηρεάζουν τον τελευταίο καιρό. Διάβαζα λοιπόν στην Καθημερινή, τη δεξιά εφημερίδα και τον αστικό τύπο όπως λένε, ένα άρθρο που είχε τίτλο «Καθημερινότητα και μεταρρυθμίσεις», όπου ασκούνταν μια κριτική από την εφημερίδα στην κυβέρνηση ότι ασχολείται ουσιαστικά με θέματα καθημερινότητας με έναν επιπόλαιο τρόπο και δεν φροντίζει για τις αλλαγές τις μεγάλες και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος
για να μπορέσει να αλλάξει η Ελλάδα και να αλλάξει η καθημερινότητά μας. Και αναφερόταν συγκεκριμένα στα θέματα υγείας και στα θέματα στέγης, πώς μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, οι χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία χτίζουν κοινωνικές κατοικίες, ενώ εμείς εδώ, και εδώ εμπλέκεται και ο Δήμος μέσω της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, δίνουμε επιδόματα και ενισχύσεις για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια ενίκια για κάποιο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι, χωρίς να χτίζουμε το μέλλον της κοινωνικής κατοικίας σε αυτή τη χώρα. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν γίνεται και εδώ από αυτή τη διοίκηση. Υπάρχει μια προσοχή στο μικρό, το καθημερινό. Ο Δήμαρχος, ναι, συνομιλεί με τους δημότες, παίρνει τηλέφωνα, δίνει χρόνο στο να το κάνει αυτό. Το σκουπίδι, όταν τηλεφωνιάται, πολύ σωστά που είναι αυτονόητο, μαζεύεται κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ενασχόληση με τα μεγάλα ζητήματα, αυτά που δίνουν την προοπτική και θα αλλάξουν τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ακούσουμε και να δούμε πολιτικές οι οποίες θα αλλάξουν το μέλλον αυτής της πόλης που συνέχεια υποβαθμίζεται. Μπορούμε να δούμε τους αριθμούς και να μιλήσουμε με στοιχεία για το πόσο υποβαθμίζεται και υποχωρεί οικονομικά τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Πώς υποχωρεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στην κατάταξη των περιφερειών σε ό,τι αφορά την οικονομική της απόδοση. Και το ίδιο και η Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να σταματήσουμε αυτήν την οικονομική υποχώρηση που αφορά τις τσέπες όλων μας και την καθημερινότητά μας? Τι θα κάνουμε να σταματήσει το brain drain που συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο και φεύγουν τα καλύτερα μυαλά και τα καλύτερα παιδιά και πάνε αλλού? Τι θα κάνουμε για τη δημιουργική κοινότητα? Τα Δημήτρια αναφερθήκατε. Τα Δημήτρια δεν ήρθε το πρόγραμμα να το συζητήσουμε εδώ, να το δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα γίνει με το λιμάνι, που ο Δήμαρχος οφείλει να πει, να μας ενημερώσει για την άποψή του για το λιμάνι μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε στα έργα που όφιλε να κάνει ο ανάδοχος του λιμάνι, μια και έχει προσωπική εμπειρία και βίωμα ως Διευθύνων Σύμβουλος στον χώρο του λιμανιού. Τι θα γίνει με το χωροταξικό του τουρισμού? Τα τελευταία νούμερα του τουρισμού δείχνουν πάλι την πτώση και της περιφέρειας και της πόλης στα νούμερα. Η Κεντρική Μακεδονία είναι τέταρτη σε ποσοστό επισκεπτών προσέλευσης, 8η στο τι ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης σε αυτήν εδώ την περιοχή και στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει με άλλα λοιπόν δομικά μεγάλα βασικά ζητήματα τα οποία ορίζουν το μέλλον αυτής της πόλης? Και πέρα από το λόγο, πέρα από αυτό την κατευναστική και καθησυχαστική κουβέντα η οποία γίνεται, την αλλαγή των όρων, μιλάμε για Μητροπολιτικό Πάρκο, ενώ ξέρουμε ας πούμε ότι στο χώρο της ΔΕΘ, και καλώς να ορίσει εδώ η διοίκηση της ΔΕΘ, να το συζητήσουμε το θέμα, θα χτιστούν μεγαθύρια. Πού θα χωρέσει το εμπορικό κέντρο, το ξενοδοχειακό κέντρο, τα πάρκινγκ, τα 4 εκθεσιακά κέντρα? Τι Μητροπολιτικό Πάρκο θα γίνει? Να έρθουμε εδώ να το συζητήσουμε για να μην κοροϊδεύουμε και να ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Πώς συνάδει αυτό με το φαινόμενο που αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, που δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε στο κέντρο της πόλης το καλοκαίρι με τους καύσωνες και την κλιματική αλλαγή? Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα και σε αυτά πρέπει η διοίκηση να δώσει λύσεις και να προτείνει πράγματα. Και ένα τελευταίο θέμα πριν κλείσω, που είναι πιο μικρό, αλλά πάλι αγγίζει τα θέματα δημοκρατίας, γιατί εμείς ως παράταξη πιστεύουμε ότι ο κάθε εκλεγμένος και ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο Διαμερισματικός εκπροσωπεί τη διοίκηση και την παράταξη από την οποία έχει εκλεγεί. Έχει δικαίωμα λόγου και σαφώς δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος. Δεν πιστεύουμε στην επιτελική διοίκηση, πιστεύουμε στη δημοκρατική διοίκηση και ο κάθε ένας από τους κοινοτικούς και δημοτικούς συμβούλους μπορεί να πει και να εκφράσει τη γνώμη του. Μάθαμε λοιπόν ότι σε ένα πρόσφατο κοινοτικό συμβούλιο, στην Πέμπτη Κοινότητα, υπήρξε μια πολύ έντονη διαφωνία του Προέδρου με τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο αρμόδιο για τις κοινότητες. Και μάλιστα δεν ήταν απλώς λεκτική αντιπαράθεση, πάρα πολύ έντονη και προσβλητική για τα υπόλοιπα μέλη, αλλά έγινε ακόμα πιο καυτή. Και θα θέλαμε λοιπόν μια απάντηση στο τι συμβαίνει εκεί, μια και είχαμε και την πολύ γρήγορη παρέτηση εκλεγμένης κοινοτικής συμβούλου από την παράταξη, λόγω προφανώς αντίθεσης με τις επιλογές του Προέδρου. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Πέμπτη Κοινότητα, αν ο Πρόεδρος ή ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τις κοινότητες
χέρι της εμπιστοσύνης του Δημάρχου ή όχι και πώς προβλέπετε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέγκα. Δημαρχέ, ναι. Αμέσως, να πω πόντως πως οι πρόεδροι των κοινοτήτων θα ενταχθούν, θέλουμε να εντάσσονται στον κατάλογο των ομιλητών, τους ενθαρρύνουμε γι' αυτό και δόθηκε και η αφορμή στον πρόεδρο της Πέμπτης Κοινότητας να απαντήσει και ότι σε συνεννόηση με την έκθεση, αυτό που είπε ο Δήμαρχος και επανέλαβε και ο Σπέγκας, το είναι δέσμευση δική μας, μέσα στον Οκτώβριο θα ειδοποιηθείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την ειδική συνεδρίαση σε ημερομηνία που θα βρούμε βέβαια μαζί με το πότε μπορεί η έκθεση να μας παρουσιάσει το σχέδιο. Αν κρατήσουμε τη Δευτέρα, μπορεί να είναι η Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, αλλά θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή είναι αυτή που θέλει να μιλάμε συνεχώς, να διαβουλευόμαστε συνεχώς και μετά όταν τα σχέδια ματαιώνονται να ερχόμαστε και να κάνουμε και κριτική γιατί ματαιώθηκαν. Υπάρχει και άλλη μία σχολή η οποία είναι χειρότερη. Είναι να κάνουμε αυτό και μετά να κάνουμε και κριτική σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι έχουν κατευναστικό λόγο αλλά συγχρόνως έχουν και αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι εγώ δεν περιμένω από την αντιπολίτευση ή τουλάχιστον από όλη την αντιπολίτευση να αναγνωρίσει 5 πράγματα που γίνονται. Θα ήταν πολύ ιδανικό και θα ήταν μια ιδανική σχέση συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να μην σχολιάσω στα πλαίσια της δημοκρατίας όπως ζητάει η αντιπολίτευση, να μην σχολιάσω το γεγονός ότι ο κύριος Πέγκας, γιατί μου έκανε τιμή να ασχοληθεί σε συγκεκριμένα πράγματα, μεταβάλλει τις θέσεις του ανάλογα με το ακροατήριο που κατά καιρούς έχει παράταξη που εκπροσωπεί. Γιατί περί αυτού μιλάμε. Δηλαδή, επικαλούμαστε δε διάφορα γεγονότα, κλιματική αλλαγή, διάφορες κουβέντες και με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να κερδίσουμε νέα ακροατήρια ξεχνώντας ότι αυτή η πόλη έχει μείνει πίσω γιατί κάποιοι συζητούν και στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται τίποτε. Θέλετε να κάνουμε μία συζήτηση για τα πεπραγμένα των μόλις 8 μηνών. Είμαι έτοιμος να την κάνουμε τον άλλο μήνα. Και θα το κάνουμε και συγκριτικά, κύριε Πέγκα. Θα μιλήσουμε τι έγινε τους 8 αυτούς μήνες, πόσες δομές κάναμε, πού έχουν γίνει, πόσες λειτουργούν και θα τις συγκρίνουμε με την εποχή που εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος παιδείας, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αντιδήμαρχος τουρισμού. Η ειλικρίνεια και η αλήθεια στην πόλη πλέον θα πρέπει να λέγεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι ότι διαχρονικά δύο διοικήσεις χειρίστηκαν τα θέματα της πόλης και έρχεστε στο σημερινό δήμαρχο να πείτε ότι ευθύνεται για κάποια που ξέρετε ότι δεν ευθύνεται. Και ενώ μπορείτε να μας βρείτε και μπορώ να σας πω κι εγώ 1000 πράγματα που έχουμε υστερήσεις, που έχουμε προβλήματα, που δεν μπορούμε να τρέξουμε όπως πρέπει, αναδύεται από το καπέλο που έχετε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με εσάς. Και τα αναφέρετε και σας είπα, μην εκλαμβάνετε ως αδυναμία το γεγονός ότι δεν απαντάω στο παρελθόν. Θα το αρχίσουν να το κάνουν και οι συνάδελφοί μου οι αντιδήμαρχοι πλέον. Μου λέτε για το 89, για τη σχολική στέγη και μου το λέει ο πρώην αντιδήμαρχος παιδείας αυτό. Και δεν έρχεστε ως πρώην αντιδήμαρχος παιδείας και ως ένας άνθρωπος που εγώ θεωρώ ότι ενδιαφέρεται για την πόλη. Να πείτε για ελάτε, εδώ γίναν 5 πράγματα να βοηθήσουμε. Γιατί έτσι δείχνεται μια αγάπη. Όχι να επιλέγουμε ακροατήρια και να κάνουμε πάνω σε αυτό κριτική. Δηλαδή τι θα λέγατε εάν του χρόνου τέτοιο καιρό υπάρχουν 3 παιδικές χαρές. Θα ήταν και αυτό στα πλαίσια του κατευνασμού. Δηλαδή είναι κατευνασμός να λέω στους συμπολίτες μου ότι έχω φυτέψει 3.000 δέντρα και ότι θέλω να κάνω άλλες 5.000 δέντρα.
και ελάτε να συζητήσουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι κατευνασμός αυτό εδώ πέρα? Είναι κατευνασμός ή είναι έλασον το να ασχολούμαστε με τα μικρά θέματα?